Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε πρωί 6 με 10. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3. Red 96,3, πρώτος σταθμός για τη ροκ μουσική στην Αθήνα και Άγιος Βαλεντίνος. Τι γίνεται λοιπόν? Υπάρχουν διάφορες προσφορές που γίνονται, διάφορες ωραίες ιδέες. Για παράδειγμα, όπως έκανε ένα ζωολογικό κήπο στο Σαν Αντώνιο, και το κάνει αυτό για ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους. Δεν έχουν χωρίσει. Τι κάνει λοιπόν ο ζωολογικός κήπος ο Σαν Αντώνιο? Για 5 δολάρια το προσωπικό του ζωολογικού κήπου θα δώσει σε μια κατσαρίδα το όνομα του ή της πρώην συντρόφου και θα τη δώσει για τροφή σε ένα ζώο στην εκδήλωση Cry Me a Cockroach που θα πραγματοποιηθεί ανήμερο του Αγίου Βαλεντίνου. Εκδίκηση δηλαδή. Εκδίκηση. Να σε φάω, σε μόνο. Ναι. Και να την πατήσει ανάμνηση, αν η ανάμνηση για να γίνει πιο έντονη, για 20 δολάρια αντί για 5 θα ονοματίσουν ένα αρουραίο και θα τον ταΐσουν σε ένα αρπετό. Οπότε θα δώσει το όνομα στον αρουραίο. Θα το φάει το αρπετό. Ναι. Και μάλιστα λέει θα κάνουν ζωντανή μετάδοση στο Facebook για να πιάσουν τόπο τα 20 δολάρια. Και ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν και ένα πιστοποιητικό ότι ο αρουραίος αυτός είχε αυτό το όνομα και μπορούν να το αναρτήσουν στα social media. Εντάξει, πολύ καρνιβάλλος. Πρέπει να σου πολύ. Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν μέσα, α πούμε, κέντρο. Ναι. Ο Έλληνας, εσύ, ο Έλληνας τι τιμά ακόμα και να τον κερατώσει. Τον τίνει, ρε παιδί μου, και για τα δύο φύλλα. Βέβαια. Δεν είναι τώρα. Άλλη μια ιδέα και για τα δύο φίλα. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα να το πάρει τώρα κατσαρίδα να σε φάει. Pornhub δίνει την καλύτερη ιδέα για δώρο εν ώψη του Αγίου Βαλεντίνου. Τι κάνει λοιπόν το Pornhub? Σου δίνει την ευκαιρία να γυρίσεις μια ταινία. Να στείλεις ένα δώρο στον αγαπημένο ή την αγαπημένη σου, σίγουρα ένα συνήθιστο. Τι είναι αυτό? Δημιουργεί μια ολόκληρη μέρα σε premium λογαριασμό. Και μπορείς αυτό το premium λογαριασμό να πεις, να σου δώσει ένα κωδικό και να το στείλεις στην αγαπημένη σου ή στον αγαπημένο σου ή οτιδήποτε άλλο. Έχει σχέση με το Pornhub. Με το Pornhub, ναι. Όχι, λέω. Premium λογαριασμό στο Pornhub. Ναι, λέω, θα έχει σχέση το προϊόν αυτό που θα στείλει. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Mm. Και μάλιστα λέει μπορεί να κάνεις, να το προσωποποιήσεις αυτό με διάφορους πορνοστάρ όπως η Άσα Ακύρα και ο Ροντ Τζάκσον. Για άντρες και γυναίκα. Καταλαβαίνεις τώρα. Άκου λοιπόν. Τι λες τώρα να το κάνει. Βέβαια. Είσαι η κορώνα μου και η αγάπη. Βέβαια. Έτσι, έτσι, δωράκια. Πέρσι 3 εκατομμύρια άνθρωποι πήραν αυτή την προσφορά και τη στείλαν στους αγαπημένους τους. Και μάλιστα ο αντιπρόεδρος του Pornhub, ο Corey Price, είπε ότι θέλουμε να τους φτιάξουμε τη διάθεση. Αυτό κάνουμε για 120 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε μέρα. Αυτό πήγαμε να το πω. Κάθε μέρα φτιάχνουμε τη διάθεση. Τώρα θέλει κι άλλο. Στο τέλος είπε, είτε περνάς την ημέρα με κάποιον άλλον, είτε είσαι μόνος σου, σου δίνουμε ένα χέρι βοήθειας προκειμένου να νιώσεις την αγάπη της ημέρας. Παλάμη. Καταλαβαίνεις. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Ωραίο. Δίνει ένα χέρι βοήθειας. Σου λέει, ρε παιδί μου, ναι. Αυτό είναι και, πώς το λένε, και δώρο εκδίκησης. Ναι, βέβαια. Ναι. Χέρι βοήθειας τώρα, δηλαδή. Πονηρό. Κάτσε, φίλε. Τι θες να πεις? Υπάρχει φυσικός τρόπος τρομπαρίσματος. Να το πεις, σε είδα. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ενώ στο χέρι δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, καταλαβαίνεις.